κρίσιμο το επόμενο 15ήμερο και για την Κρήτη με αφορμή την επέλαση του κορονοϊού, με τα στελέχη των υγειονομικών αρχών του νησιού να βρίσκονται σε επιφυλακή για ενδεχόμενα κρούσματα. Στο πλευρό του προσωπικού της Δημόσιας Υγείας στο νησί τάσσονται και το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά και ακόμη οι ιατροί ανεξαρτήτως ειδικότητας, οι οποίοι δηλώνουν παρόντες σε περίπτωση που τους ζητηθεί να επεμβούν. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία ήρθε για να μείνει και για να μην πανικοβληθεί κανείς, εννοώ ότι θα έχει διάρκεια. Κάποτε το 2015 θυμάμαι τα capital controls και περιμέναμε από μήνα σε μήνα να φύγουνε. Και εδώ δεν θα είναι το ίδιο, δεν θα τον ξεφορτωθούμε εύκολα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε εάν θα χρειάζεται να ενώσουμε μονάδες επιστημονικές, εννοώ άτομα, τα οποία έχουν γνώση, να κάτσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι, έτσι να βοηθήσουμε. Δεν είναι πάντοτε εύκολο αυτό, κύριε Κοντάκη. Ναι, θα πρέπει να προτάξουμε το εμείς και όχι το εγώ. Ο κάθε συνάδελφος ή ο καθένας μας προσωπικά μπορεί να έχει τις φιλοδοξίες του ή, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεται κάπως το ρόλο του. Θα πρέπει εδώ να βάλουμε το εμείς πάνω από το εγώ και να δούμε γιατί, τι χρειάζονται τώρα. Χρειαζόμαστε τον ιολόγο, τον χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε τον μικροβιολόγο, τον χρειαζόμαστε. Τον λοιμοξιολόγο, ναι. Πρέπει ο καθένας να ακούσει τους ειδικούς. Ήρθε η ώρα των ειδικών. Να θυμίσω ότι μέχρι πρότινος ορισμένοι πολιτικοί ηγέτες εκτός Ελλάδος, αλλά και ορισμένες φωνές εντός Ελλάδος, υποβάθμιζαν τον ρόλο των ειδικών. Τι είναι η κλιματική αλλαγή, κάποιοι παράξενοι επιστήμονες που μας το λένε. Τώρα εδώ είμαστε, θα αναμετρηθούμε όλοι μας. Και μπορεί ο επιχειρησιακός προγραμματισμός να βρίσκεται ήδη σε ισχύ εκ μέρους της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Ωστόσο, έκκληση να καλυφθούν ή δυνατόν ελλείψεις όπως κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας και μηχανήματα υποστήριξης ανθρώπινης αναπνοής, έκανε ο κοσμήτωρας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Κοντάκης, ορμόμενος από την κατάσταση που επικρατεί στη γειτονική Ιταλία. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στην εκπομπή Αντιθέσεις, εάν το 5% του νομού Ηρακλείου νοσήσει από τον ιό, δεν υπάρχουν κλίνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας που θα καλύψουν τη μαζική ανάγκη για νοσηλεία. Μην παραβλέπουμε ότι εκτός από αυτούς τους αρρώστους συνεχίζονται να έχουμε τροχαία ατυχήματα. Συνεχίζουν οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι πάσχουν από κακοήθειες να χρειάζονται βαριές επεμβάσεις. Τα κρεβάτια των μονάδων εντατικής θεραπείας ή των μονάδων που δημιουργούνται σήμερα δεν μπορούν να καλύψουν μια μαζική ανάγκη εξαιτίας μιας έκρηξης του συγκεκριμένου ιού. Αυτό σας ρωτώ, έχετε plan B? Έχουμε εδώ και εβδομάδες στο στρατηγικό σχεδιασμό που ανέφερε και αρχικά ο κύριος Γίκας, και να ευχαριστήσουμε την ομάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, γιατί έφτιαξε ένα πρότυπο στρατηγικό σχέδιο το οποίο κεντρικά δόθηκε σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται αυτές οι προσπάθειες και των ανθρώπων που συμμετείχαν και της διοίκησης του νοσοκομείου. Από εκεί και πέρα, κύριε Σαχίνη, σήμερα υπέγραψα περίπου 40 προσλήψεις οι προηγούμενες των προηγούμενων εβδομάδων. Έρχονται επίσης και με ενημέρωσαν οι συνεργάτες μου, και είναι πολύ θετικό αυτό, ότι έχουμε ένα ικανοποιητικότατο αριθμό αιτήσεων στην προκήρυξη που τρέχει. Έρχονται πάνω από 100 θέσεις σε νοσηλευτικό προσωπικό. Ο προγραμματισμός είναι να ανοίξουμε και 13 ακόμα κλίνες σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης. Έχει προβλεφθεί το νοσηλευτικό προσωπικό. Μέσα σε αυτό είναι και η καρδιολογική μονάδα, η ΜΕΠΚ του Παγνή, και επίσης η ενίσχυση στα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Λέω ότι οι 80 που έρχονται σε όλη την Κρήτη είναι όχι μόνο σαν αγώνα ωκεάνου. Είναι υποκρισία. Αυτή τη στιγμή, εγώ λέω, οι 13 κρεβάτια που θα ανοίξουν τα καινούργια που λέει η κυρία Μπουρμπουδάκη, θέλει τουλάχιστον 40 νοσηλευτές. Οι μισοί θεωρητικά θα πάνε εκεί. Τα άλλα τμήματα, πνευμονολογική, παθολογική, είναι στελεχωμένα δηλαδή. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή οι άντρες που πρέπει να πάρουν για να μείνουν στα σπίτια τους, οι νοσηλευτές, οι εργαζόμενοι, μπορούν να τις πάρουν. Την ώρα πάντως που αυστηροποιούνται τα κυβερνητικά μέτρα για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορονοϊού, στα Χανιά, σύμφωνα με καταγγελίες της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, μέχρι και σήμερα αποβιβάζονται ανεξέλεγκτα και χωρίς καν τυπικούς ελέγχους μέλη και στελέχη του ΝΑΤΟ. Κυρία Πρόεδρος, αυτό που είπα τώρα είναι πολύ σοβαρό. Λέτε δηλαδή ότι επειδή δεν ελέγχονται με το γνωστό καθεστώς των διευκολύνσεων, αυτός ο κόσμος κατεβαίνει και κυκλοφορεί στα Χανιά? Βεβαίως. Μάλιστα. Το σημειώνω αυτό, γιατί είναι και υπεύθυνοι εδώ. Σήμερα είχαμε, εξαιτίας αυτού, είχαμε και μία συζήτηση με τον Αντιπεριφερειάρχη. Όπου θέσατε τι θέμα, παρακαλώ πολύ? όπου έθεσα το θέμα ότι αυτό πρέπει να ελεγχθεί και πρέπει να στείλει ο Αντιπεριφερειάρχης ένα έγγραφο στη βάση ότι πρέπει να ελέγχονται. Δεν γίνεται. Δηλαδή αυτοί δεν σημαίνει ότι επειδή δεν εμφανίζουν συμπτώματα δεν είναι και ασθενείς.